είμαστε. Γεια σου, Στέφ. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Στέφανος ή αλλιώς ο Μαστοράκος, όπως με γνωρίζετε περισσότεροι. Βρίσκομαι στο κατάστημα πόλης κυνηγετικών ειδών της Μπαλάκου Ευφροσύνης, σταδίου, αριθμός 15, στο πολύκαστρο νομού Κιλκής, εδώ στην όμορφη κεντρική Μακεδονία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας 23430 23 842, και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για τις αγορές σας είναι το www.allforhobby.gr. Σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο για την ολοκένουργια Super Black Eagle 3. Το βαρύ πυροβολικό λοιπόν της Benelli, έτσι αγαπητοί φίλοι. Η οποία Super Black Eagle, γενικότερα ο Super Μαύρος Αέτος, η ιστορία ξεκινάει από το 1991 με την πρώτη έκδοση, συνεχίζεται το 2005 με τη δεύτερη έκδοση και το 2017 ξεκίνησε η διανομή στην αντίπερα όχθη του Αθλαντικού, στην Αμερικάνικη αγορά, που το αναφέρω και σε άλλο βίντεο. Το σημαντικό είναι ότι ειδικότερα για την αγορά της Αμερικής, μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, η Benelli έχει ξεπεράσει τις 35.000 πωλήσεις, έτσι, αυτού του μοντέλου. Οπότε λοιπόν έχει ήδη βρεθεί σε πάρα πολλά χέρια, έχει ήδη δοκιμαστεί και εννοείται ότι έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές. Εδώ όμως σήμερα θα δείτε και κάτι άλλο, και στα υπόψη είναι ότι είμαστε και το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που έχουμε τη Super Black Eagle 3, έτσι, και μπορείτε όλοι φίλοι να έρθετε να τη δείτε. Εδώ θα δείτε λοιπόν μια έκδοση Extreme, όπως εγώ την ονομάζω. Και γιατί την ονομάζω Extreme? Διότι εδώ έχουμε προσθέσει και την προέκταση της αποθήκης των φυσικείων. Έτσι, εδώ λοιπόν, βάζοντας αυτή εδώ την αποθήκη, η οποία είναι συν 5 φυσίγκια, η χωρητικότητα συνολικά γίνεται 8 συν 1 απλά φυσίγκια και 7 συν 1 σε Magnum και Super Magnum. Έτσι. 9 λοιπόν συνολικά σε απλά και 8 σε Magnum ή Super Magnum. Όσον αφορά δε για την προέκταση της αποθήκης φυσικείων, έχω να πω το εξής, ότι αφορά καθαρά και μόνο το χώρο της πρακτικής σκοποβολής ή κάποιες χώρες στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από 3 φυσίγκια. Όσον αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα, η νομοθεσία λέει αυστηρά ότι το όπλο πρέπει να είναι τρίσφαιρο. Έτσι, το τονίζουμε αυτό, για να μην έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Έτσι, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, τι έχω να σας δείξω σε αυτό το βίντεο που δεν το είδατε στο προηγούμενο? Καταρχάς, αν βάλω την Super Black Eagle 3 δίπλα-δίπλα με μια Mi2, παραδείγματος χάρη, αν πάμε στο κοντάκι που το φορούσε και η Super Black Eagle 2, εδώ θα δούμε τις διαφορές ανάμεσα στο κοντάκι Comfort 2 και Comfort 3. Είναι ένα κοντάκι λοιπόν το οποίο αποσβαίνει την ανάκλωση. Εδώ λοιπόν στην τριάρα τη Super Black Eagle θα δούμε ότι μεγάλωσαν σε μέγεθος αυτά τα αποσβεστικά βέλη που έχει εδώ, τα ελαστικά αυτά, μεγάλωσε το μέγεθος, έτσι. Αυξήθηκε ο αριθμός, σύν το γεγονός ότι το πάνω-πάνω βέλος, το πρώτο-πρώτο, είναι ανεξάρτητο από την ελαστική ράχη. Ενώ εδώ, στο Comfort 2, βλέπουμε ότι συνδέεται με τη ράχη. Όπως επίσης βλέπουμε ότι μεγάλωσε εδώ ο χώρος που αποσβαίνει την ανάκρουση, ας το πούμε έτσι, από το ζυγωματικό, ενώ εδώ είναι σαφέστατα πιο μικρός. Άρα λοιπόν, εκτός από το να έχουμε μικρότερη ανάκρουση, κερδίσαμε και ένα τουλάχιστον 5% επιπλέον, έγινε και το όπλο πολύ πιο άνετο για το ζυγωματικό μας. Δείχνω τη Super Black Mini 3 με το Comfort 2, αυτό ουσιαστικά είναι το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, κοιτάξτε πόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια, και δείχνω και το Comfort 2, το οποίο είχε η Super Black Eagle 2, το βλέπετε, πιο μικρότερη επιφάνεια, εντελώς διαφορετικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ σαφέστατα μία βελτίωση, μία εξέλιξη, έτσι. Επίσης παρατηρούμε και κάτι άλλο. Σε σχέση με την τελευταία τη Ραφαέλο που υπάρχει και στην original μορφή της
Είναι αυτό εδώ το όπλο. Έτσι. Θα το δείξουμε εδώ. Ωραία. Θα δούμε ότι σαν στοιχείο από τη Ραφαέλο έχει πάρει τη ράχη. Μεγαλύτερο μήκος. Έτσι. Όπως επίσης, αν και είναι πιο κοντή η πάπια σε μήκος, δεν είναι τόσο μακριά. Άλλωστε φαίνεται και εδώ. Γιατί να σας δείχνω το κουτί. Φαίνεται εδώ στην Drago 2 που την έχουμε βαμμένη εμείς, δικιά μας κατασκευή. Αυτό εδώ το κριτό σημείο το έχει δανειστεί και η Super Black Eagle 3. Και το έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο ότι πραγματικά εξυπηρετεί πάρα πολύ, πολύ καλύτερα σε σχέση με την πάπια που είχε η Super Black Eagle 2. Αυτή είναι η προηγούμενη πάπια που είχε η Super Black Eagle 2 ουσιαστικά, άσχετα αν είναι με 2, μην μπερδεύεστε. Έτσι, βολεύει πολύ πολύ καλύτερα να τοποθετηθεί το χέρι στην πάπια. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και έναν υβριδισμό ανάμεσα σε κάποια μοντέλα. Εννοείται ότι βέβαια θα χτυπήσει το τηλέφωνο την ώρα που κάνουμε βίντεο. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης θα περιμένει, τον αγαπούμε πολύ. Φιλάκια. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο το οποίο έχει πάρει η Super Black Eagle 3. Και θα δείτε εδώ ομοιότητες με τη Ραφαέλο. Είναι το γεγονός ότι η είσοδος των φυσικείων προς το χώρο της αποθήκης, του σωλήνα της αποθήκης, έχει αυτό εδώ το χαρακτηριστικό αυλάκι. Και έχει αλλάξει και ο μεταφορέας σε σχήμα, γιατί ήταν έτσι ο μεταφορέας, όπως βλέπετε. Έχει γίνει λοιπόν καλύτερη η είσοδος, η τροφοδοσία στην αποθήκη, πολύ πιο άνετη, σε οδηγεί με άλλα λόγια μέσα. Όπως επίσης και εσωτερικά στον αναστολέα, έχει εδώ ένα δοντάκι, ας το πούμε έτσι, πιο μεγάλο, οπότε να μπαίνουν και να βγαίνουν τα φυσίγκια πολύ πιο άνετα. Άλλο ένα στοιχείο τελευταίο, προτελευταίο μάλλον, είναι το πολύ μεγαλύτερο μπουτόν απελευθέρωσης του κλίστρου σε μήκος, άρα λοιπόν τα δάχτυλά μας μπορούν πολύ πιο εύκολα να πατήσουν τον μπουτόν, οπότε να το δείξω. Είναι πιο μεγάλη επιφάνεια, ακόμα και αν φοράμε γάντια, πατιέται πολύ άνετα, έτσι. Και αυτό είναι ένα καινούριο χαρακτηριστικό στο όπλο. Ο λίγο πιο μεγάλος κόνος προσαρμογής, δεν τον έχω μετρήσει, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, δεν έχω ειδικό όργανο να το μετρήσω, αλλά κοιτάζοντας με το μάτι είναι πιο μεγάλο σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Αλλαγή εδώ στη σκανδαλοθήκη, στο σχεδιασμό της. Έτσι αγαπητοί φίλοι. Οπότε, εδώ αναστολέας, βρίσκει το δάχτυλο πολύ πιο εύκολα τη θέση, μάλλον του cut-off, του διακόπτη. Σας ζητώ συγγνώμη για το λάθος μου. Όλα τα όπλα εννοείται ότι είναι άδεια. Και σαν τελευταίο στοιχείο που έχει αλλάξει στη Super Black Eagle 3 είναι το επανασχεδιασμένο κλίστρο, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στη Ραφαέλο, το οποίο βοηθάει όσο σιγά και να αφήσουμε το κλίστρο, το δείχνω στη Ραφαέλο, το δείχνω και εδώ, όσο σιγά λοιπόν και να αφήσουμε το κλίστρο, βλέπουμε ότι η περιστρεφωτική κεφαλή κλειδώνει πάντα, ακόμα και αν έχει υποστεί κάποιον κραδασμό, μεγάλο κραδασμό, το δείχνω, θα πάει και θα κλειδώσει. Το κλίστρο, τόσο τη Ραφαέλο, όσο και τη Super Black Eagle 3, δεν ταιριάζει σε άλλα μοντέλα. Και αν δείτε και κάποια προηγούμενα βίντεο μου, έχω δείξει εσωτερικά ποια είναι η αλλαγή στον σχεδιασμό του κλίστρου. Έτσι έχει ένα διαφορετικό σχήμα σε σχέση με το κλασικό, το κλίστρο. Στα υπόψη εδώ να δώσουμε μία διευκρίνηση όσον αφορά τον Benelli Click. Το Benelli Click δεν είναι κατασκευαστικό ελάττωμα, έτσι, απέναντίας. Το όπλο κανονικά, οπλίζουμε το κλίστρο, πατάμε το μπουτόν και πάει και κλειδώνει. Αυτή είναι η λειτουργία του όπως ακριβώς τη βλέπετε. Αν τώρα παίζει κάποιος με το κλίστρο, σαφέστατα στις προηγούμενες εκδόσεις θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την κεφαλή. Η κεφαλή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ότι όταν ξεκλειδώσει η κεφαλή, μπορούμε εδώ να το δούμε στη μηδία, αν το αφήσω πολύ πολύ σιγά, αν είναι εδώ η κεφαλή, ενώ η θέση της κανονικά είναι εδώ, το βλέπετε, αν ξεκλειδώσει η κεφαλή, δεν μπορεί το όπλο να ρίξει, δεν μπορεί να πυροδοτηθεί. Και αυτό για ποιο λόγο γίνεται, για λόγους ασφαλείας.
Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κατασκευαστικό ελάττωμα. Για λόγους ασφαλείας, για να μην έρθουν αέρια από την έκρηξη που γίνεται στο φυσίγγιο πίσω, σε περίπτωση που θα ξεκλείδει το κεφαλί, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μπροστά για να ρίξει, παιδιά. Έτσι. Αυτό λοιπόν, τόσο στη Ραφαέλο, όσο και στην Super Black Eagle 3, δεν υπάρχει. Όσο σιγά και να τα αφήσω, θα πάει και θα κλειδώσει. Το όπλο εννοείται ότι είναι πάρα πολύ εύχριστο, ενώ μιλούμε για ένα όπλο το οποίο είναι Super Magnum και θα ρίξει πολύ βαριές γωμώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν είναι βαρύ σαν όπλο, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Είναι ιδιαίτερα ευκολόχρηστο, ακόμα και με την έξτρα αποθήκη των συμπέντε φυσικών που έχω βάλει εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Τουλάχιστον άδειο, έτσι. Ανεβαίνει γρήγορα στον ώμο, στρίβει εύκολα στις τραβέρσες, βοηθά και το γεγονός εδώ ότι έχει το στόχαστρο το μεσαίο, και αυτό βοηθά με τη σειρά του. Με άλλα λόγια, είναι ένα όπλο το οποίο, ενώ έχει αφενός με σκληροτράχυλο χαρακτήρα, αφετέρου δεν είναι πάρα πολύ φιλικό προς το χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα έλεγα, σχεδόν σε όλα μας τα κυνήγια. Οπότε δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μόνο σκαρδεροντούφεκο ή μόνο σπαπιοντούφεκο ή μόνο γουρνοντούφεκο. Πολλά μας τα κυνήγια μπορούμε να τα κάνουμε. Και ορθίκι μπορούμε να πάμε, και τσίχλα μπορούμε να πάμε, και φάσα, και παπί, και γουρούνι, και όπου θέλουμε. Έτσι. Εξαιρώ μόνο τα δύο κυνήγια που ουσιαστικά αφορούν την μπεκάτσα και την μπέρδικα. Που εκεί συνήθως χρησιμοποιούμε στην μπεκάτσα αφενός μεν ελαφριά και κοντόκανα όπλα ή στην μπέρδικα ελαφριά όπλα, δηλαδή με βάρος κάτω από τα 3 κιλά. Έτσι αγαπητοί φίλοι. Το όπλο χωρίς την προέκταση της αποθήκης όπως το έχω ξαναζυγίσει, δηλαδή όταν φτάνει η αποθήκη ως εδώ, έχει και του καινούριου σχεδιασμού βίδα, έτσι, παρέλειψα το πω σε προηγούμενο βίντεο, είναι στα 3,2 κιλά και αν χρησιμοποιήσουμε εδώ και την ηλεκτρονική μας ζυγαριά, λίγο, ένα λεπτό δώστε μου, την ανάψουμε, ωραιότατα, για να δούμε λοιπόν με την προέκταση αποθήκης πόσο ζυγίζει, πάμε στα 3 κιλά και 330 γραμμάρια, έτσι, καθαρά για το χώρο όπως σας είπα της πρακτικής κοποβλής ή όπου αυτό επιτρέπεται στο εξωτερικό. Για τη θύρα, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, τα όπλα, οι καραμπίνες, μάλλον το αυτοκίνητο πιο σωστά, είναι, συγγνώμη, τρίσφαιρα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν όπλο, είναι όμορφο σαν όπλο πραγματικά, δείτε το, είναι καινούριο το design του, έτσι. Πιο λεπτό, πιο φιλικό όπως σας είπα. Εννοείται ότι είναι Benelli, έτσι, και μιλάμε για απλότητα μηχανισμού. Ακόμα και ο πλέον άσχετος, ας το πούμε έτσι, ένας ο οποίος είναι το πρώτο του όπλο. Με την Benelli μέσα σε 5 λεπτά θα εγκλιματιστεί. Στο λύσε, δέσε, στο να καθαρίσει, στο να κάνει, στο να ράνει. Είναι πάρα πολύ απλό σαν όπλο. Τρομερά αξιόπιστο σαν όπλο. Έτσι. Είναι σπάνιες εμπλοκές με μία Benelli. Πραγματικά σπάνιες, σπάνιες οι ζημιές σε μια Benelli, θα το πω και αυτό, και έχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι το εξής. Ακόμα και αν κάποιος δεν την καθαρίζει τακτικά την Benelli, του μπορεί να την αφήσει για αρκετό καιρό βρώμικη, ας το πούμε έτσι, το όπλο συνεχίζει να δουλεύει, έτσι. Και εξού και η μεγάλη επιτυχία του συστήματος αδρανίας, έτσι. Αυτό είναι ένα όπλο με σύστημα αδρανίας. Ουσιαστικά τι έχει, μία κάνει, μία βάση και το κλίστρο. Δεν έχουμε μπιστόνια, λοιπόν, ελαττήρια, ιστορίες κτλ. Τίποτα άλλο. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο όπλο. Ελάτε όσοι είστε κοντά να το δείτε στο κατάστημά μας ή όσοι θέλετε να το αποκτήσετε από όπου και αν είσαστε στην Ελλάδα, είναι πανεύκολο. Και επιπλέον, άλλη μία υπηρεσία μας, μέσω πιστωτικής κάρτας θα το πω, είναι οι δόσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και τους 24 μήνες. Άρα λοιπόν, αν είναι το επόμενο σας όπλο, αν είναι το όπλο των ονείρων σας, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αποκτήσετε. Έτσι αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ότι τα άδεια όπλα σκοτώνουν, γι' αυτό η ασφάλεια είναι πάντα το α και το ω. Γεια χαρά!